Εκείνο τον καιρό, ένα Σάββατο, δίδασκε ο Ιησούς σε κάποια συναγωγή. Εκεί βρισκόταν και μια γυναίκα, 18 χρόνια άρρωστη. Από δαιμονικό πνεύμα. Ήταν κυρτωμένη και δεν μπορούσε καθόλου να ισιώσει το σώμα της. Όταν την είδε ο Ιησούς, τη φώναξε και της είπε, «Γυναίκα, απαλλάσσεσαι από την αρρώστια σου». Έβαλε πάνω της τα χέρια του και αμέσως εκείνη ορθώθηκε και δόξαζε τον Θεό. Ο αρχισυνάγωγος όμως, αγανακτισμένος που ο Ιησούς έκανε τη θεραπεία το Σάββατο, γύρισε στο πλήθος και είπε, «Υπάρχουν 6 μέρες που επιτρέπεται να εργάζεται κανείς. Μέσα σε αυτές, λοιπόν, να έρχεστε και να θεραπεύεστε, και όχι το Σάββατο». Ο Κύριος του απάντησε, «Υποκριτή, ο καθένας σας δεν λύνει το βόδι του ή το γαϊδούρι του από το παχνί το Σάββατο και πάει να το ποτίσει και αυτή που είναι απόγονος του Αβραάμ και ο Σατανάς την είχε δεμένη 18 χρόνια. Δεν έπρεπε να λυθεί από αυτά τα δεσμά το Σάββατο?» Με τα λόγια του αυτά ντροπιάζονταν όλοι οι αντιπαλοί του και ο κόσμος χαιρόταν για όλα τα θαυμαστά που έκανε ο Ιησούς. Η Εύα κατάφερε με το διάλογό της με τον Όφη και έκανε προσωπικό πρόβλημα τον εσωτερικό αυτόν πόλεμο σε κάθε άνθρωπο. Και η Παρθένος με τον Ευαγγελισμό συνέλαβε τον Χριστό και από τότε μας συνέλαβε όλους μέσα της και χάρισε την δυνατότητα στον καθένα μας με το Άγιο Βάπτισμα να διακρίνουμε ξεκάθαρα αυτόν τον πόλεμο που υπάρχει μέσα μας. Και πλέον ο άνθρωπος μπορεί να τα βγάλει πέρα, διότι δεν είναι μόνος του, αλλά μέσα του είναι ο Χριστός. Με πόση ταπείνωση, με πόση ευγένεια, με πόσο πόνο, με πόση στοργή, όσο πρόλαβε, όσο του επιτρέψαμε να είναι ανάμεσά μας, γιατί μετά τον σταυρώσαμε, βρισκόταν ανάμεσα στους ανθρώπους. Έχουμε άλλες περιπτώσεις που ρωτάει, «Θέλεις να γίνεις υγιής?» Ετούτη την κυρούλα, τη μανούλα, δεν τη ρώτησε. Μόλις την είδε, της είπε, «Απαλλάσσεσαι από την αρρώστια σου». Και το φιντάνι ορθώθηκε, γύρισε να δει τον ήλιο, τον Χριστό, χωρίς κανένα πρόβλημα στη σπονδυλική στήλη, χωρίς κανένα ψυχοσωματικό σύνδρομο. Ο Λόγος διέσχισε τα σύμπαντα, το ίδιο στόμα που έλεγε «γεννηθεί το φως»,
και γένετο φως. Γεννηθεί το στερέωμα και γένετο στερέωμα. Αυτό το ίδιο πρόσταξε και της είπε. Απαλλάσσεσαι από την αρρώστια σου. Κι όμως πρέπει με ψήγματα γραμμάτων, επιστημών, να μπορέσουμε έστω ελάχιστα ψίχουλα, δόκιση από ψίχουλα, για να έχουμε την όποια γιατριά. Και εκείνος αμέσως ελευθέρωσε, όπως τόσες άλλες φορές, και νεκρούς ανασταίνοντας. Αλλά ο εκπρόσωπος του Θεού, ο αρχισυνάγωγος, με τέτοια περιφρόνηση, όντας ο ίδιος ο αιωσφόρος, του γυρνάει την πλάτη και αρχίζει να βλαστημάει το λαό και να λέει: υπάρχουν 6 μέρες που επιτρέπεται να εργάζεται κανείς. Έκανε αυτός τον Υιό του Θεού. Έκανε αυτός τον Θεό στους ανθρώπους. Διέγραψε τον Ιησού αμέσως. Τέτοιο θράσος. Δεν του έδωσε σημασία και μυσταγωγούσε τους όχλους να τον αφανίσουν εκείνη τη στιγμή που αντιστρατεύεται στον νόμο του Θεού, που αυτός ήταν ιδιοκτήτης, τσιφλικάς. Και τότε ξεσπάθωσε ο Χριστός και κατευθείαν του κάνει προσωπική επίθεση. Ποιος τολμάει σήμερα να πει στον άλλον την αλήθεια? Και του λέει: υποκριτά. Τα είπε όλα. Και φαίνεται ίδρυς αυτό. Ενώ είναι θεραπεία. Του λέει: είστε δύο άνθρωποι. Είστε δύο οντότητες μέσα. Είσαι διχασμένος. Είσαι σχιζοφρενής. Άλλος είναι το αφεντικό σου. Δεν είσαι εσύ. Άλλος νίκιασε το στόμα σου και μιλάει και νομίζεις ότι μιλάς εσύ με την εξουσία του πατέρα μου που έδωσε νόμους στους ανθρώπους και παριστάνεις τον νομοθέτη. Μπροστά σ' όλους με μία λέξη τον ξεγύμνωσε. Όχι να τον προσβάλλει, τον άφησε ελεύθερα να φτάσει στο ζενίθ της αλαζονίας, να αγνοήσει τον Χριστό, να τον θανατώσει πριν την ώρα του, και ο Χριστός, μην αφήνοντας τα πρόβατα, μάλλον αφήνοντας τα 99 ασφαλισμένα, και τρέχει για το ένα αιώνες για να το βρει, και θα το βρει και θα το πάρει στο νόμο του. Όπως πήρε αυτή τη γυναίκα. Κανείς δεν νοιάζεται για κανέναν, αλλά μόνο να καταστρέψει, αν δεν είναι ένα με τον Χριστό. Και τον βλέπουμε σήμερα να διασχίζει την ιστορία, να ορθοτομεί, να θεραπεύει, να επεμβαίνει βαθύτατα στην ανθρωπίνη ύπαρξη, να τη γεμίζει χαρά, θέωση, και πλέον ότι ο άνθρωπος είναι του Θεού, είναι με τον Θεό. Και η δική μας η αγωνία πρέπει να είναι μήπως είμαστε ο αρχισυνάγωγος. Μήπως κάθε φορά αναδύεται ο όφης ο αρχαίος μέσα μας να επιπλήξουμε αν όχι τον πάσα ένα, το έτερον ίμιση, τον άνθρωπό μας με τον οποίο ζούμε. Είναι τόση η απάτη που υφιστάμεθα αδιαλείπτως,
που ενώ είμαστε παράδεισος, διότι ο γάμος και η συζυγία είναι ό,τι υπέρτατο επί της γης. Είναι εφροσύνη, είναι αγαλίασης, είναι συμπόρευσης μετά του Θεού. Δύο και ο Θεός τρεις. Και αυτό το τρία είναι η ενότηση των δύο. Κι όμως πλέον η ζυγαριά όλου του κόσμου έκλεινε ότι τα διαζύγια απανταχού έχουν ξεπεράσει το 51%. Τι αθλειώτης. Πού έχουμε φτάσει. Ας κρατήσουμε μόνο τον τρόμο. Μήπως με την κάθε λέξη μας καθημερινά περιφρονούμε τον Χριστό και διατάζομαι, αν όχι το σύμπαν, που αν το είχαμε στο χέρι θα το κάναμε, τον άνθρωπό μας. Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόρ. Όπως οι τον κράτους οι πάντοτε φυλατώμενοι, συνδόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα τι, νυν και αΐ, δε εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.